σκάλες ή σκάλες με στροφές. Ρογκάλας Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία, ποιότητα και ασφάλεια. Δίπλα σας με οργανωμένο σέρβις, ανεξάντλητη γκάμα ανταλλακτικών και πανελλαδική κάλυψη. Ανελκυστήρες σκάλας από 4.000 ευρώ μόνο. Έχουμε τη λύση και για οικιακούς ανελκυστήρες προσώπων. Τερψιθέας 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-438-225. Ρογκάλας Lift. Ο κόσμος μας χωρίς εμπόδια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Αχάια. Αποπνικτική ατμόσφαιρα αυτήν την ώρα στην Πάτρα μετά την επαναλειτουργία των πυρενελεουργείων στη βιομηχανική περιοχή. Στο μεταξύ, μηνυτήρια αναφορά κατέθεσαν οι κάτοικοι της περιοχής του Αλισσού, ζητούν την παρέμβαση του εισαγγελέα για τη διακοπή της λειτουργίας των δύο εργοστασίων κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε πάρει απόφαση για το κλείσιμο των πυρενελεουργείων, καθώς δεν τηρούσαν τους περιβαλλοντικούς όρους. Η συγκεκριμένη απόφαση ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσαν στον εισαγγελέα οι πολιτιστικοί σύλλογοι παραλίας Κάτω και Άνω Αλισσού και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Άνω Αλισσού και Αχαϊκού μετά την επαναλειτουργία πυρηνελεουργίου. Πρόκειται για μηνυτήρια αναφορά κατά παντός εντεταλμένου και αρμοδίου οργάνου. Υπενθυμίζεται ότι ενώ υπήρξε εντολή από τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαίας για την πάυση της λειτουργίας των πυρηνελεουργείων και ενώ έγιναν εφέσεις κατά της απόφασης, οι οποίες ωστόσο απερίφθηκαν. Στη συνέχεια, η αποκεντρωμένη διοίκηση έκανε δεκτή προσφυγή που άσκησε κατά της απορριπτικής απόφασης το ένα εργοστάσιο και έτσι ξαναμπήκε σε λειτουργία. Έχουμε αρκετά κουραστεί, δεν πάει άλλο. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γι' αυτό και εμείς σήμερα ήρθαμε στον εισαγγελέα να υποβάλουμε τη μήνυση, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Στον κύριο εισαγγελέα και στη δικαιοσύνη, ώστε για να προασπίσει το δημόσιο συμφέρον των κατοίκων και της περιοχής που υφίσταται όλες αυτές τις συνέπειες από την έντονη δυσοσμία και την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Εμείς ζητάμε στη μηνυτήρια αναφορά, ώστε να διερευνηθούν οι ευθύνες και της αποκεντρωμένης διοίκησης για το λόγο ότι παρότι βγάζει αυτή τους περιβαλλοντικούς όρους, ερήμη τον φορέων, χωρίς να ενημερωθούν πουθενά, αλλά κάλεσε την απόφαση του κ. Αλεξόπουλου. Και παρότι, όπως σας είπα, βγάζει τους περιβαλλοντικούς όρους, γνωρίζουμε μετά από τους ελέγχους που έκανε η περιφέρεια ότι υπάρχουν και προστήματα για περιβαλλοντικές παραλήψεις του εν λόγω εργοστασίου. Παρ' όλα αυτά, έβγαλε τη νέα απόφαση. Αλλά και να διερευνηθούν τυχόν παραλήψεις της περιφέρειας, γιατί η απόφαση της αποκεντρωμένης λέει ότι υπάρχουν παραλήψεις στο θέμα να καλεστεί ο υπεύθυνος εντός 5 ημερών και το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή για καθαρά τυπικούς λόγους. Το πυρηνελεουργείο λειτουργήσε και σήμερα με την ατμόσφαιρα για ακόμη μια φορά να είναι αποπνικτική. Περιμένουμε ώστε αυτή η κατάσταση να σταματήσει, γιατί δεν πάει άλλο και δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα τυπικά και τα γραφειοκρατικά. Εμάς μας ενδιαφέρει ηθικά το θέμα ότι δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Είναι ανυπόφορη κατάσταση. Χθες ειδικά μύριζε τόσο πολύ που δεν μπορούσαμε ούτε έξω από τα σπίτια μας να βγούμε. Ήταν ανυπόφορη. Εχθές συγκεκριμένα η κατάσταση ήταν πάρα πολύ ανυπόφορη. Περιμένετε τώρα να δώσει λύση η δικαιοσύνη. Ακριβώς. Και χθες η κατάσταση είναι υπόφορη και σήμερα, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε και στην αρχή, αποπνικτική η ατμόσφαιρα στην Πάτρα. Και θα πάμε και πάλι στον κύριο Γρηγόρη Αλεξόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας. Καλησπέρα, κύριε Αλεξόπουλε. Καλησπέρα και στον Μιχάλη Μπαϊρακτάρη. Κύριε Αλεξόπουλε, να θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή τα χέρια σας είναι δεμένα, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, δεν μπορείτε να παρέμβετε. Σε σχέση με το να επιβάλλουμε νέα διακοπή, ναι, είναι δεμένα. Γιατί αυτό θα απαιτήσει μια διαδικασία τουλάχιστον 20 ημερών, με αμφίβολα πάλι αποτελέσματα, εφόσον υποκύμεθα στην όποια κρίση της αποκεντρωμένης διοίκησης. Συνεπώς, μέχρι αυτό το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει, θα έχουν τελειώσει και τα αποθέματα για τη λειτουργία του. Ούτε έλεγχο μπορείτε να κάνετε στην περιοχή και να επιβάλλετε τα γνωστά πρόστιμα.
Κάναμε ήδη την Παρασκευή, την πρώτη μέρα λειτουργίας. Και έχουν, υπάρχει ήδη πρωτόκολλο στο οποίο καταγράφονται οι εκ νέου οι ελλείψεις και οι παρατηρίες. Συνεπώς θα επιβληθούν τα πρόστιμα και θα συνεχίσουμε έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι ουσιαστικό για τον ιδιώτη, με την έννοια ότι το έχω πει κατ' επανάληψη, έχουν τα πρόστιμα σχεδόν δεν πληρώνονται ποτέ. Κύριε Αλεξόπουλε, δύο ερωτήσεις και να απαντήσετε συνολικά, είναι σχετικές. Τι σημαίνει αυτό που είπε η αποκεντρωμένη διοίκηση, ότι στην απόφασή σας υπήρχαν παραλήψεις? Και δεύτερον, γιατί σε άλλες περιπτώσεις όπως στην Καλαμάτα και στην Κρήτη που υπάρχουν και λειτουργούν τέτοιου είδους εργοστάσια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεδομένου ότι έχουν βάλει αυτά τα περιβόητα και γνωστά φίλτρα? Είναι μια πολυδόλαμη γραφειοκρατική διαδικασία. Καταρχήν η κρίση της αποκεντρωμένης διοίκησης ανάγεται σε καθαρά τυπικούς λόγους, οι οποίοι επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά για εμάς δεν ισχύουν. Ισχυρίζεται ότι δεν τους δόθηκε η προθεσμία συγκεκριμένων ημερών προκειμένου να διορθώσουν τις απέλειές τους. Σας ρωτάω από πότε κάνετε ρεπορτάζ με τις πρώτες αυτοψίες που έχουμε κάνει. Τι να διορθώσουν, σε 10 μέρες. Δεν διορθώνεται η κατάσταση αν δεν βάλεις κάτι που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Αν δεν λειτουργήσεις με βάση αυτό το πλαίσιο, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις μέτρα. Τι, να κάνει καύση λιγότερη δηλαδή, τι ακριβώς? Να δεν αποδέχεται, κύριε Μπαραχτάρη, ότι έχει κακή λειτουργία. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Η προσφυγή του η ίδια αναφέρει ότι εγώ δεν έχω κακή λειτουργία. Μυρίζει το λάδι ωραία. Θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά. Δεν είναι ότι αποδέχεται ο άνθρωπος ότι θέλει, ότι έχει ελλείψεις και θέλει να, χρόνο να τις διορθώσει. Άρα καταρρύπτεται αυτόματα η διαδικασία που, και το επιχείρημα της αποκεντρωμένης διοίκησης. Αυτό θα συνέβαινε εάν ζητούσε χρόνο να διορθώσει τις όποιες ατέλειες. Ο ίδιος με την προσφυγή του δεν αποδέχεται ότι λειτουργεί επιζήμια για το περιβάλλον και δεν βλάπτει το περιβάλλον. Και έχει πει, νομίζω, ότι αυτή η μυρωδιά είναι και ωραία, δεν τον ενοχλεί, δεν είναι ενοχλητική. Η ίδια προσωπικά του αρέσει. Μάλιστα. Τώρα με άλλα περιεργεία, για να απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση, όποιος επιχειρηματίας θέλει πραγματικά να λειτουργεί έχοντας στο νου του ότι προστατεύει και το γενικότερο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, ακολουθεί τις μελέτες που έχει υποβάλει. Αυτός ο επιχειρηματίας είναι ένας καλός επιχειρηματίας, ο οποίος σέβεται τον συμπολίτη του. Εδώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο κατ' επανάληψη, χρόνια πολλά. Βέβαια η διαδικασία της ατιμωρησίας της δίνει και μία προστασία. Γιατί ναι μεν κατατίθενται σήμερα οι μηνύσεις στον εισαγγελέα από το σύλλογο, όμως θα πρέπει να πω ότι τέτοιες μηνύσεις έχουν υποβληθεί πάρα πολλές κατά καιρούς, εδώ και πολλά χρόνια, και από εμένα και από τον Ομάρχη, οι οποίες όταν έφτασαν στη διαδικασία της εκδίκασης δεν δικαίωσαν εμάς, δικαίωσαν αυτούς. Άρα το καθεστώς ατιμωρησίας ευνοείται. Και πού θα πάει αυτή η δουλειά, με συγχωρείτε τώρα. Κάτι πρέπει να γίνει. Είναι το πρώτο θέμα για τους κατοίκους της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή κανένας δεν ακούει, μα κανένας, κύριε Αλεξόπουλε. Ναι, εγώ σας είπα πάλι, κύριε Παραχτάρη, κυρία Καρούνια, εάν και αυτή η κυβέρνηση δεν αποδείξει ότι πραγματικά θέλει να συνυπάρχουν οι βιομηχανίες με την ποιότητα ζωής του πολίτη, τότε θα συμβεί ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Εάν δηλαδή το κράτος, γιατί το κράτος σήμερα μας ακύρωσε την απόφαση, έτσι. Για μας η απόφαση πάρθηκε και είναι η πρώτη που πάρθηκε στο να κλείσουν την ενεργεία τόσα χρόνια. Δυστυχώς βλέπετε ότι αυτή η απόφαση πάρθηκε και όμως ήρθε το κράτος και μας απάντησε ότι κακώς την εκδώσαμε. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με την πολιτική βούληση που υπάρχει. Η περιφέρεια απέδειξε ότι έχει πολιτική βούληση, η αιρετή δηλαδή εμείς, να κλείσουμε τα πεμπλεουργία εφόσον δεν λειτουργούν σωστά. Το κράτος ήρθε και είπε ότι έχουμε άδικο εμείς και έχουν δίκιο οι ίδιοι. Αυτή η ασυμβατότητα πρέπει να επιληθεί σε πολιτικό πάνω απ' όλα επίπεδο. Ακριβώς. Και πρέπει αυτό το πράγμα πράγματι όντως να τελειώσει.
να μπει ένα τέλος, κύριε Αλεξόπουλε, γιατί πέρα από την τη δυσοσμία έχουμε και συμπολίτες μας που έχουν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας αναπνευστικού τύπου και πραγματικά δεν μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι τους. Έχω γίνει δέκτης πάρα πολύ παραπάνω. Όπως και το τηλεφωνικό κέντρο της τηλεόρασης του Αχάια. Ναι, αυτό όμως, κυρία Καρούνια, είναι αυταπόδεικτο από μόνο του, δηλαδή, ότι το όλο ζήτημα ενέχει κίνδυνο για την υγεία συμπολιτών μας. Και συνεπώς δεν είναι μία οσμή απλώς η οποία δεν αποδεικνύεται ότι βλάπτει την υγεία. Μπορεί λοιπόν, χωρίς να θέλω να δίνω συμβουλές, μπορεί να παρέμβει ο εισαγγελέας προκειμένου άμεσα λόγω προστασίας ανθρώπινης υγείας να επιβληθούν μέτρα, αφού δεν μπόρεσε εν τέλει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με την εκκληρωτική απόφαση. Ας πάρει αυτή η πρωτοβουλία για πρώτη φορά. Μάλιστα, και αποδείχθηκε ποιος είναι ο ρόλος της αποκεντρωμένης διοίκησης. Όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις. Έχουμε καταγράψει και άλλες περιπτώσεις, πόσο αδυνατίζει η βούληση είτε των Δήμων είτε της περιφέρειας, των φορέων που είναι κοντά δηλαδή στο λαό και εκλεγμένα από το λαό, σε σχέση με τη λογική και την νοοτροπία του κράτους όπως αυτό εκφράζεται αποκεντρωμένα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Αλεξόπουλε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Οπότε, Μιχάλη, υπομονή πρέπει να κάνουμε όλοι. Όμως πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι ακατανόητο να επιβάλλει 6 μήνες παύση λειτουργίας ένα αιρετό όργανο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και να ακυρώνεται για τυπικούς λόγους. Αυτό είπε ο κ. Αλεξόπουλος προηγουμένως. Για τυπικούς λόγους από την αποκεντρωμένη διοίκηση, δηλαδή από την κρατική μηχανή. Αυτά είναι απαράδεκτα. Και κάποια στιγμή κάποιο πρέπει να αναλάβει την πολιτική ευθύνη και να πει τα σίκα-σίκα και σκάφη-σκάφη σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Δεν είναι δυνατόν 2 μήνες το χρόνο η πόλη και η ευρύτερη περιοχή να είναι υπό την κατοχή της δυσοσμίας. Και βέβαια και με την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς από τους κατοίκους του Αλυσσού ζητείται η παρέμβαση του εισαγγελέα. Για να δούμε πώς θα παρέμβει και με ποια θα είναι η κατεύθυνση, γιατί δεν υπάρχει και κάποιο άλλο όπλο αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσουν οι κάτοικοι εκτός από τη δικαιοσύνη. Και γι' αυτό προσέφηκαν στον εισαγγελέα. Θα δούμε. Αλλάζουμε θέμα. Έντονη φημολογία τις τελευταίες ημέρες περί αναβολής του διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου της Πατρών Πύργου που είχε προγραμματιστεί για το τέλος Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος διαγωνισμός είχε αναβληθεί λόγω εκλογών, καθώς ήταν προγραμματισμένος στις 27 Ιανουαρίου, δηλαδή 2 ημέρες μετά τις εκλογές. Σήμερα, με επιστολή του στον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας ζητά την πραγματοποίηση σύσκεψης φορέων της περιφέρειας προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Κατσιφάρας στην τηλεόραση του Αχάια. Ζήτησα από τον Υπουργό Υποδομών να υπάρχει μια συνάντηση τις αμέσως επόμενες ημέρες μαζί με τους φορείς περιοχής, έτσι ώστε να ξέρουμε όλοι από τα επίσημα χείλη του Υπουργείου και του Υπουργού τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η πρόθεση της κυβέρνησης, εάν ισχύουν αυτά που γενικώς ακούγονται ή είναι διαρροές, και ταυτόχρονα να εφιστήσουμε στον Υπουργό, που νομίζω το καταλαβαίνει και ο ίδιος, ότι αυτό το έργο, η Πατρών Πύργου, αλλά και το πύργο Καλό Νερό και Καλό Νερό Τσακώνα, για μας είναι έργο πρώτης προτεραιότητας και δεν χωράνε αναβολές. Χάσαμε 2 μήνες, 25 Ιανουαρίου, πήγε 31 Μαρτίου. Για σκεφτείτε μια δεύτερη άλλη καθυστέρηση πόσο θα μας πάει πίσω και για σκεφτείτε και ένα έργο που πιθανόν αν ισχύουν αυτά που λέγονται, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω πολιτική με φήμενες, τι θα σημαίνει επίσης για την καθυστέρηση του έργου. Λοιπόν, Μιχάλη. Είναι γεγονός αυτό που είπε ο κ. Κατσιφαράς. Υπάρχει μια έντονη εθιμολογία. Όμως υπάρχει και φωτιά, υπάρχει και καπνός. Γιατί αυτό το θέμα είχε παίξει και προεκλογικά. Σου θυμίζω ότι είχε κυκλοφορήσει κατά την προεκλογική περίοδο, λίγες ημέρες πριν από την Κυριακή των εκλογών, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει, αν βγει η κυβέρνηση, όλες τις συμβάσεις για τα δημόσια έργα. Το είχαν διαψεύσει. Αυτή τη στιγμή
Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ το είχαν διαψεύσει. Αυτή τη στιγμή είναι κυβέρνηση. Η φημολογία, φημολογία, η σκέψη, σκέψη, αλλά κάτι το επίσημο δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει. Αυτή παίζει κάτι όμως και με την Πατρών Πύργου και με την Πατρών Κορίνθου. Τι παίζει. Η προηγούμενη κυβέρνηση για να γίνει γρήγορα το έργο είχε δώσει κάποια μπόνους. Γύρω στα 100-200 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Αυτά τα χρήματα μάλλον τα αμφισβητεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει ότι εσείς εισπράτετε για την Πατρών Κορίνθου τουλάχιστον διόδια. Το άλλο έργο όμως, η Πατρών Πύργου, δεν είναι μεσδίτο όπως γίνεται επί της ουσίας. Δίτη είναι σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα η Πατρών Κορίνθου. Εδώ γίνεται από τον κρατικό κορβανά το έργο. Δηλαδή γίνεται από το δημόσιο ταμείο της Πατρών Πύργου. Άρα και γι' αυτό δεν παίρνουν διόδια. Μας το είχε πει ξεκάθαρα και ο κύριος Αλεξόπουλος όταν ήταν εδώ πρόσφατα στο παράθυρό μας. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ μπαίνει ένα ζήτημα για τον εργολάβο, αν τίθεται ζήτημα. Ποιοι συμμετέχουν, ποιους φωτογραφίζει η προκήρυξη, διακήρυξη, ο διαγωνισμός, εν πάση περιπτώσει. Φωτογραφίζει κάποιους δεδομένους, συγκεκριμένους μεγαλοεργολάβους που αναγκαστικά με βάση τη σύνταξη του διαγωνισμού θα πάει το έργο σε αυτούς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν υπάρχει τέτοιο θέμα, σίγουρα οι φημολογίες έχουν βάση. Αν δεν τίθεται όμως ένα τέτοιο ζήτημα, σίγουρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι σκέτη φημολογία. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, όπως είπε και ο κύριος Κατσιφάρας, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός των υποδομών τη θέση του. Να πει, ξέρετε, υπάρχει αυτός ο προϋπολογισμός, γιατί είναι προϋπολογισμένο το έργο, δεν είναι στον αέρα, έχουν γίνει μελέτες, είναι όλα εντάξει, έχουν γίνει απαλωτριώσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πει ο αρμόδιος υπουργός, ξέρετε, υπάρχει κάποιο φάουλ εδώ και θα πρέπει να το αναθεωρήσουμε. Ή, εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσει το έργο να τελειώνει η ιστορία. Είναι υπερτιμολογημένο, δεν αξίζει τα λεφτά του, ο εργολάβος παίρνει περισσότερα χρήματα από αυτά που είχαν προϋπολογιστεί στην αρχή. Όλα αυτά χρήζουν μια απαντήσεω. Την απάντηση αυτή θα τη δώσει ο υπουργός. Και κάποιες άλλες πληροφορίες, Μιχάλη, λένε ότι υπάρχει πρόθεση να δοθούν σε περισσότερους από σε μικρότερους εργολάβους. Αυτό ακριβώς θα σου έλεγα τώρα, γιατί είχε βγει η Ομοσπονδία, το συνδικαλιστικό όργανο των εργολειπτών. Αυτοί οι εργολείπτες είναι μεσαίας και μικρής κατηγορίας. Και είχαν ζητήσει, πριν από τις εκλογές βεβαίως, με την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, είχαν ζητήσει να μην το δώσει σε έναν αποκλειστικά εργολάβο, αλλά να δώσει και υπεργολαβίες, να υποχρεώσει δηλαδή τον κεντρικό εργολάβο να δώσει υπεργολαβίες, άρα να δουλέψουν και οι μικροί εργολήπτες δημοσίων έργων, άρα να δουλέψει περισσότερος κόσμος στο έργο αυτό και να χτυπηθεί και η ανεργία. Αυτό δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Αντίθεται έτσι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καλώς τίθεται, αλλά το έργο οπωσδήποτε, αν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, θα πάει δεν αρκετά πίσω. Δεν ξέρουμε, θα αν θα, είναι, θα υπάρχει ένας κεντρικός εργολάβος και θα δίνει υπεργολαβίες ή θα είναι σπαστές εργολαβίες. Όταν είναι σπαστέο το έργο, σπαστές εργολαβίες, τότε υπάρχουν, ελοχεύει ο κίνδυνος κάποια στιγμή να βγουν εκτός όλες οι εργολαβίες. Με ακρίβεια, δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί δεν είναι δόκιμο, τόσο δόκιμο για τόσο μεγάλο έργο. Για ένα μικρότερο έργο να το καταλάβουμε. Αλλά τόσο μεγάλο έργο, να βάλεις 10 εργολάβους να δουλεύουν κομματιαστά, δηλαδή εσύ παίρνεις από το 1 μέχρι το 3 χιλιόμετρα και εγώ παίρνω από το 3 μέχρι το 15. Αυτό είναι μια περίεργη κατάσταση. Αυτό που μένει, και το έθεσε ο κύριος Κατσιφάρας και πάρα πολύ σωστά, μένει να απαντήσει η κυβέρνηση ευθέως. Θα σταματήσουν οι φημολογίες, ναι ή όχι. Να ξεκαθαρίσει. Ισχύουν οι φημολογίες, αυτό είναι. Να δούμε λοιπόν, να μάθουμε πράγματι ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου και βέβαια να οριστικοποιηθεί το γεγονός ότι στο τέλος του Μαρτίου θα γίνει η δημοπράτηση του έργου. Ακριβώς. Και δεν θα έχουμε μια νέα αναβολή, δηλαδή. Εκτός και αν κολλήσουμε έτσι, υπάρχει ένας κίνδυνος. Εάν κολλήσουμε στη χάραξη. Αν δηλαδή η κυβέρνηση θέλει αλλαγή χάραξης και ιδιαίτερα στην περιοχή Βραχνεϊκών, Τσεκαλεϊκών, όπου υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και εκεί διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, γιατί υποστηρίζουν ότι κόβει την περιοχή στα δύο, είναι μια άκρος τουριστική περιοχή, εν πάση περιπτώσει της κάνει κακό αυτή η χάραξη. Αν αρχίσει η αλλαγή χάραξης, φέξε μου και γλίστρισα που λέει ο λαός μας. Τότε πάμε σε άλλες χρονοβόρες διαδικασίες. Βεβαίως και ο κύριος Κατσιφάρας και εδώ στην τηλεόραση του ΑΧΑΗ έχει υποστηρίξει και το έχει δηλώσει ευθέως ότι είναι άδικη η χάραξη, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεν διαφορετικά, γιατί δεν θα γίνει το έργο. Το έργο, στο σύνολό του.
Περιμένουμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουν αυτά μέσα στην εβδομάδα, αν συγκαλέσει ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός, μία σύσκεψη φορέων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τη μέλη γενέστη. Ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζονται οι βολές κατά της προηγούμενης διοίκησης του ΠΕΑΚ με αφορμή την παράνομη λειτουργία του βοηθητικού γηπέδου στο στάδιο Τόφαλος. Όπως υποστηρίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν ενημερώθηκαν για την επικινδυνότητα του κτηρίου και τις προειδοποίησεις της πολεοδομίας, με συνέπεια επί ένα χρόνο να πραγματοποιούνται αθλητικές δραστηριότητες με κίνδυνο για την ζωή των αθλητών. Σε κίνδυνο είχε τεθεί τον τελευταίο χρόνο η σωματική ακεραιότητα των αθλητών που έκαναν τις προπονήσεις τους στο βοηθητικό γήπεδο του κλειστού γυμναστηρίου Τόφαλος. Ανακαλύψαμε, γιατί ήταν κάπου κρυμμένο αυτό το έγγραφο, ότι οι τεχνικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού είχαν ενημερώσει το Τόφαλος και το ΠΕΑΚ από Ιανουάριο του 2014, αρχές του χρόνου, ότι το γήπεδο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι παράνομο, αλλά και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ως λειτουργίας των αθλητικών εκδηλώσεων. Η διοίκηση του ΠΕΑΚ έβαλε λουκέτο στο βοηθητικό γυμναστήριο το Σάββατο, όταν έμαθε τι ακριβώς συμβαίνει. Πιο συγκεκριμένα, στις 25 Φεβρουαρίου τους είχε σταλεί έγγραφο από το πρώτο αστυνομικό τμήμα που τους γνωστοποιούσε η πολεοδομία της Πάτρας πως πρέπει άμεσα να σφραγιστεί το κλειστό γυμναστήριο, γιατί ήταν επικίνδυνο λόγω ρηγματώσεων. Εμείς ειδοποιήσαμε το αρμόδιο όργανο που μας ελέγχει, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Όπως ξέρετε, πριν από 2 μήνες κατέβηκε έκτακτος οικονομικός έλεγχος και ο έκτακτος οικονομικός έλεγχος μας ειδοποίησαν ότι έχουμε και έλεγχο διαρκείας αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό που θέλω να παρακαλέσω τους γονείς των αθλητών να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στην καινούργια διοίκηση. Κοιτάμε τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών, κοιτάμε να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις σωστά. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είχε στείλει σχετικό έγγραφο μετά από έλεγχο των υπηρεσιών της στις 10 Ιανουαρίου του 2014. Κανείς ωστόσο δεν γνώριζε από τη σημερινή διοίκηση ότι είχε σταλεί το συγκεκριμένο έγγραφο υπόψη του προηγούμενου Προέδρου. Δυστυχώς είναι άφαντοι. Είναι άφαντοι και υπάρχουν τεράστια προβλήματα, τα οποία τα ξέρετε πολύ καλά και έχουν βγει εν μέρη στον Πατραϊκό Τύπο, αλλά σε κάποια στιγμή είμαστε έτοιμοι να κάνουμε η σημερινή διοίκηση μια συνέντευξη τύπου και να ενημερώσουμε την πατραϊκή κοινωνία το τι τεκτενόμενα γινώσανται στο Τόφαλος. Παρέμβαση για το θέμα έκανε και ο τομέας αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα που υπάρχει, το πολεοδομικό ή το στατικό αν θέλετε, είναι γνωστό εδώ και 2,5-3 χρόνια από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας που κάνει έλεγχο κάθε χρόνο και δίνει άδεια λειτουργία στα γήπεδα. Επομένως, όλες οι διοικήσεις από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα έχουν συνολικά την ευθύνη για το αν είχαν ενημερώσει τις κυβερνήσεις της εποχής αυτής. Και από εκεί και πέρα οι κυβερνήσεις που ήταν από τότε μέχρι σήμερα όφυλαν να έχουν αποκαταστήσει τη βλάβη που υπάρχει στο βοηθητικό, προκειμένου αυτό να λειτουργεί με ασφάλεια. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Από εδώ και πέρα το θέμα έχει τεθεί υπόψη της αθλητικής ηγεσίας της καινούργιας και του Υπουργού και του νέου Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Περιμένουμε να δούμε τι δεδομένα έχουμε και οικονομικά αν θέλετε, προκειμένου να αποφασιστεί η αποκατάσταση της ζημιάς που υπάρχει για να μπορεί να αποδοθεί πάλι σε χρήση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΑΚ συνεδρίασε την Παρασκευή το βράδυ και εκτός από την απόφαση για λουκέτο στο βοηθητικό γήπεδο, ενημερώθηκαν όλα τα αθλητικά σωματεία για το πού θα πραγματοποιούν πλέον τις προπονήσεις τους. Χαοτική ήταν η κατάσταση από νωρίς το πρωί στο υποκατάστημα του ΙΚΑ στην Γούναρη από πολίτες που ήθελαν να θεωρήσουν τα βιβλιάρια υγείας τους. Ωστόσο, φαίνεται πως το χάος δημιουργήθηκε επειδή πολλοί δεν γνώριζαν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η διαδικασία γίνεται αυτόματα και δεν χρειάζεται να μεταβούν στο ΙΚΑ. Ατελείωτες ουρές ταλαιπωρίας στο ΙΚΑ στην Οδό Γούναρη το πρωί της Δευτέρας. Ασφαλισμένοι πήγαν για να θεωρήσουν τα βιβλιαριά τους που έλεγαν στις 28 Φεβρουαρίου. Ασφαλώς, ταλαιπωρία. Αύριο πρέπει να έρθουμε πάλι εδώ. Πάλι το ίδιο θα έχουμε. 8.30 ώρα και ήρθα, έχω το νούμερο 259. Και ακόμα είναι τώρα, είναι 12 και 10 και δεν έχω περάσει ακόμα. Ποιο νούμερο περνάει τώρα? Το 194. Έχετε ακόμη
ώρες μπροστά σας. Μία ώρα και. Ωστόσο, ασφαλισμένοι και υπάλληλοι ταλαιπωρήθηκαν άνευ λόγου, καθώς πλέον το ΙΚΑ δεν θεωρεί τα περισσότερα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Είναι κάτι που γίνεται ηλεκτρονικά. Φαίνεται ότι οι συνήθειες σε αυτή τη χώρα δεν αλλάζουν εύκολα. Έχει συνηθίσει ο ασφαλισμένος κάθε χρόνο, τέλη Φεβρουαρίου, να έρχεται στο ΙΚΑ να θεωρεί τα βιβλιάρια υγείας το δικό του και το οικογενειακό. Τους ενημερώνουμε ότι αυτή τη φορά δεν χρειάζεται, ούτε στο μέλλον θα χρειάζεται. Όσοι έχουν πάνω από 50 ένσημα, η θεώρηση γίνεται αυτόματα σε όλους τους παρόχους υγείας. Δηλαδή, σε όποιο γιατρό πάνε, σε όποιο νοσοκομείο πάνε, θα φαίνεται ότι είναι ασφαλισμένοι. Χρειάζεται να θεωρούν μόνο βιβλιάρια όσοι έχουν ανεργία ή έχουν παιδιά πάνω από 18 χρονών και φοιτούν. Κατά τα άλλα, δεν χρειάζεται σήμερα να ταλαιπωρούνται, να περιμένουν 5 και 6 ώρες στην ουρά για να κάνουν μια πράξη η οποία γίνεται αυτόματα μέσω ΙΚΑ. Διαπιστώθηκε από τους υπαλλήλους ότι έχουν έρθει άνθρωποι που δεν χρειάζεται να θεωρήσουν. Πάρα πολύ. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικράτησε το πρωί της Δευτέρας ήταν ότι οι πολίτες πήγαν 10 η ώρα το πρωί στο ΙΚΑ και πήραν νούμερο με στόχο να περιμένουν για να εξυπηρετηθούν. Το νούμερο που πήραν ξεπερνούσε τον αριθμό 900. 917 νούμερο πήρατε. 917, ορίστε, το λέω το αλήθεια. Είχα έρθει όλη την περασμένη εβδομάδα, έπαιρνα πάντα 200-300 νούμερα μετά και δεν έκανα τίποτα και έφευγα. Και ήρθα και σήμερα για να μην πείτε ότι έρχομαι τελευταία στιγμή, γι' αυτό το λέω. Είχα έρθει την περασμένη Τρίτη που δεν είχε τελειώσει. Όσοι ακόμα, δεν είχε πάει 28, δηλαδή που λύγει το βιβλιάριο. Δεν έκανα τίποτα την περασμένη εβδομάδα και βγήκε μία προϊσταμένη, δεν ξέρω τι ήταν, και είπε ότι αν δεν έχετε πήγον πρόβλημα με γιατρό, ελάτε την άλλη εβδομάδα. Και γι' αυτό ήρθα σήμερα, το οποίο πήρα 917. Είναι στο σελίδα του ΙΚΑ, www.ica.gr, και να βλέπετε με τον αριθμό μητρό του αν είναι ασφαλισμένος για να μην ταλαιπωρείτε. Από εδώ και στο εξής, όσοι έχουν παιδιά μέχρι 18 χρονών, τα επόμενα χρόνια και για πολλά χρόνια πιστεύω, δεν θα χρειάζονται να θεωρούν τα βιβλιάρια τους όπως κάνανε στο παρελθόν. Στα χέρια της αντιτρομοκρατικής 22χρονη Αγγελική από το Αίγιο, που ήταν καταζητούμενη στην υπόθεση Ξηρού, η νεαρή συνελήφθη στην περιοχή Περιστέρια της Αλαμίνας μετά από επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν στοιχεία τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και κατάφεραν να εντοπίσουν το σπίτι που κρυβόταν. Η φοιτήτρια από το Αίγιο φέρεται να ήταν ο συνδετικός κρίκος του Ξηρού και των έγκλειστων μελών της συνωμοσίας των πυρήνων της φωτιάς. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου συνεχίζονται οι διαφωνίες στο εσωτερικό του κόμματος. Το Σαββατοκύριακο, στη διάρκεια της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης εξέφρασε την αντίθεσή του για τις μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στο Eurogroup. Και τα στελέχη εκφράζουν ανησυχία για τις διαφορετικές φωνές που ακούστηκαν, ενώ άλλοι τονίζουν ότι στο τέλος θα βρεθεί η χρυσή τομή. Συνεχίζονται οι εσωτερικές τριβές στον ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις αναφορικά με ζητήματα που καλείται να φέρει στη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Άλλο κυβέρνηση και άλλο κόμμα. Οι πρακτικές σε ένα κόμμα είναι εντελώς διαφορετικές από τις πρακτικές της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει ένα πρόγραμμα μπροστά της, το οποίο πρέπει να το υλοποιήσει. Το κόμμα την πλευρά του συζητάει τις κυβερνητικές επιλογές, τις συμφωνίες που γίνονται, και βέβαια το σίγουρο είναι ότι το κόμμα θα προσπαθεί να προωθεί και να βάζει και ζητήματα τα οποία πηγαίνουν και πέρα από τις κυβερνητικές επιλογές, ας το πούμε αυτό. Αυτό είναι η υγιής λειτουργία του κόμματος. Πιο συγκεκριμένα, η αριστερή πλατφόρμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος κατέθεσε τροπολογία μέσω της οποίας γνωστοποίησε τις ενστάσεις της για τη συμφωνία και τη λίστα μεταρρυθμίσεων στο Eurogroup, επιβεβαιώνοντας εμπράκτως την αντίθεσή της. Εντάξει, κυρία, και σε μια οικογένεια υπάρχει. Άλλος έχει τη δική του γνώμη, άλλος έχει την άλλη. Όλοι δεν συμφωνούν ούτε σε ένα πιάτο να φάνε μαζί, ούτε τίποτε άλλο. Λοιπόν, είμαστε και πολλοί αυτό να ζητάμε και πολλά πράγματα αμέσως. Ενός με ενός κυβέρνηση. Είμαστε ένας λαός χωρίς ηγέτες να μας εμπνέουν. Τελειώσαμε. Αυτή είναι όλη η κατάρα των Ελλήνων και των ανθρώπων που βασανίζονται. Δεν έχουμε ηγέτες. Και λαός χωρίς ηγέτη είναι όχλος. Αυτά είναι εσωκομματικά, τα οποία θα τα λύσουν μόνοι τους, νομίζω.
Ελπίζω να πάει καλά τούτη η κυβέρνηση, να ανασάνουμε κι εμείς. Αφού δεν πιστεύουμε πουθενά τίποτα, να φέρουμε πάλι το άλλο να μας... Μέσα στη συμφωνία, όπως είπαμε, υπάρχουν κάποιες επαναχωρήσεις ή καλύτερα να το πούμε, κάποια πράγματα που πηγαίνουν λίγο αργότερα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, πάρθηκε μια απόφαση η οποία δεν είναι όπως θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το πρόγραμμά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώνουν τα πράγματα, εδώ. Προτεραιότητά μας είναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα δημοσιονομικά αυτό το διάστημα και μέχρι το τετράμινο που είναι το μεγάλο στοίχημα. Η συγκεκριμένη τροπολογία τέθηκε προς ψήφιση και καταψηφίστηκε. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία και για άλλα ζητήματα που αναμένεται να συζητηθούν το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα στελέχη εκφράζουν διαφορετική άποψη από την κυβερνητική πολιτική. Πολλά πράγματα, τα περισσότερα ενδεχομένως από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, μπαίνουν σε υλοποίηση ήδη από σήμερα με τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν στη Βουλή την Αλέξη Τσίπρα και αφορούν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τα πρώτα πράγματα της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Είπαμε ότι κάποια πηγαίνουν πιο πίσω και έχει να κάνει με το πρόγραμμα. Όλα όμως είναι στην ατζέντα. Απλά ο χρόνος υλοποίησης θα είναι διαφορετικός ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε πρότασης που έχουμε κάνει. Προς το παρόν, πάντως, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε τοπικό επίπεδο συνιστούν υπομονή. Διαφωνίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, θα δούμε πού θα καταλήξουν αυτές, Μιχάλη. Υπάρχουν διαφωνίες ακόμα και για το νομοσχέδιο, το οποίο πήγε σήμερα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το νομοσχέδιο που θα αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση. Και τούτο, όπως λένε ορισμένοι, και το λέει και η αντιπολίτευση στο μεταξύ, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν περιλαμβάνει πολύ πληθυσμό. Περιλαμβάνει λίγο πληθυσμό και εδώ υπάρχουν προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, τα προβλήματα είναι αρκετά. Οι διαφωνίες αρκετές, αλλά θα πρέπει να πούμε κάτι. Ακούστηκε προηγουμένως και από τον κύριο Λάμπρο ότι το κόμμα είναι άλλο και η κυβέρνηση είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Όχι, δεν είναι έτσι. Βεβαίως και το κόμμα βρίσκεται πιο αριστερά από την κυβέρνηση και αυτό ισχύει και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ, για όλα τα κόμματα. Για να έρθουμε όμως τώρα στην Νέα Δημοκρατία. Όταν κυβερνούν, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έφτιαξε ο Τσίπρας, το έφτιαξε το κόμμα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, διαφωνίες όπως είπαμε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, γκρίνιες και στην τοπική Νέα Δημοκρατία, όπου εδώ από την Πάτρα κάποιοι θέτουν θέμα ηγεσίας. Θέτουν ζήτημα. Και δείχνουν την πόρτα της εξόδου στο Σαμαρά. Ακριβώς. Και από την Πάτρα συμβαίνει αυτό, συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Εδώ υπάρχει μια ιδιομορφία. Εγώ θα καταλάβω τον κύριο Νταβλούρο που δεν εξελέγει εκ νέου βουλευτής, που υποστηρίζει ότι αδικήθηκε προεκλογικά γιατί άλλον στήριζε η κομματική οργάνωση και αυτόν τον άφησε παράτερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει να τον καταλάβω που ζητάει να φύγει ο κύριο Σαμαρά. Υπάρχουν όμως στελέχοι που λένε να φύγει ο κύριο Σαμαρά που μέχρι προχθές επικαλούνται τη φιλία του με τον Αντώνη Σαμαρά. Εδώ μάλλον έχουμε να κάνουμε με μόδα ή βλέπουν ότι το ρεύμα πάει κάπου αλλού αυτά τα στελέχη και σπέβδουν κατευθείαν σαν τους δημοσίους υπαλλήλους όπως πάνε οι δημοσίοι υπάλληλοι στο κόμμα που προβλέπεται ότι θα εκλεγεί. Έτσι και αυτοί νομίζω ότι θέλουν να αλλάξουν ρότα και να περάσουν σε άλλα επίπεδα. Βλέπουν προς Καραμαντή και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα στελέχη εδώ στη τοπική Νέα Δημοκρατία που είναι δηλωμένα με την Τώρα Μπακογιάννη. Λοιπόν, για να πάμε όμως να βάλουμε στη συζήτηση αυτή και τον υποψήφιο βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Καλησπέρα, μας συγχωρείτε που χαμογελώ, αλλά χαμογελώ με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μπερακτέριος και με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνείτε. Απόλυτα. Και για το σχολείο του για το ΣΥΡΙΖΑ και τα εσωκομματικά, που πρέπει να σας πω, κυρία Καρούνια, ότι αυτά είναι τα σημαντικά, το τι γίνεται μέσα στο κυβερνών κόμμα και το τι γίνεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ως κόμμα πλέον αξιωματικής αντιπολίτευσης και καταδικασμένο στις 25 Γενάρη, είναι υποδίαστερο. Και θέλω να πω ότι ο κόσμος πριν τις 25 δεν ήξερε ποια είναι η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, άντε να τον ήξερε, ποιοι είναι οι υπουργοί, δεν ξέρει κανένας πριν τις εκλογές. Άρα δεν πάει να ψηφίσεις κυβέρνηση, ψηφίσεις κόμμα. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΔΙΜΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, μη μας λένε τώρα ένα μήνα μετά τις εκλογές ότι άλλο κόμμα και άλλο κυβέρνηση, να παραδεχθούν τη δημοκρατικότητα των διαφωνιών τους, την οποία επικρότησε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, να δουν τη δομή τους. Είναι άδικο για μια χώρα με μια νέα κυβέρνηση να έχει πρόβλημα μέσα σε ένα μήνα η δομή του κυβερνώντος κόμματος, γιατί θα είναι εις βάρος της χώρας και των πολιτών. Να έρθουμε όμως και στην Νέα Δημοκρατία. Από ό,τι βλέπετε, είμαι εδώ να συζητήσω μαζί σας. Μπορεί να είναι ελεύθερα. Δευτερεύουν το θέμα αυτό, έτσι όπως το θέσατε. Και είναι σίγουρο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας δεν ενδιαφέρεται ποιος θα είναι αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία. Θεσμικά, η αξιωματική αντιπολίτευση, όπως και η λοιπή αντιπολίτευση, έχουν συνυπευθυνότητες και ρόλους
που αφορούν στην πορεία της χώρας. Δεν είναι άμερη εφηνόπιση αντιπολίτευση. Δεν μιλάω για την αντιπολίτευση. Δεν το βάζω έτσι όπως ναι. το θέτετε εσείς. Θέλουμε καλούς αρχηγούς κομμάτων, θέλουμε καλά κόμματα και δημιουργικά κόμματα στην αντιπολίτευση. Απλά έναντι των όσων συμβαίνουν στο κυβερνητικό κόμμα, τα οποία. Όλο τυχαία δεν είναι γινόντουσαν πριν τις 25 Γενάρη, δεν είχαν τέτοια μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ναι. σε όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Ναι, λέω ότι αν το δούμε στήρα πολιτικά κομματικά, όλο τυχαίως αυτά που σήμερα καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα είχαμε δει πριν τις 25, σαν όλοι αγαπημένοι, καλοί και κοινή πορεία είχαν για την νίκη. Υπήρχαν και πριν τις εκλογές. Σε ένα μήνα δεν υπάρχει κανένα κυβερνών κόμμα που σε ένα μήνα το 40% του κυβερνώντος κόμματος να διαφωνεί με τις κεντρικές και κρίσιμες επιλογές της ηγεσίας του. Ποτέ στην Ελλάδα σε ένα μήνα δεν είχαμε μια τέτοια κραυγαλαία διαφοροποίηση, αλλά θα τα βρούνε μόνοι τους, να μην εμπλεκόμεθα εμείς. Λοιπόν, έτσι. Για να έρθουμε λοιπόν στα δικά σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Στη διάθεσή σας. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγονται φωνές μέχρι και το πεζοδρόμιο. Από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχήν, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να την κάνω την ερώτηση. Να σας πω καμία συνεδρίαση στην Πάτρα επίσημη. Χρονικά τοποθετείται μετά τις 9 Μαρτίου, δηλαδή μετά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας 5 του μήνα και της πολιτικής επιτροπής 9 του μήνα. Μετά έχει δοθεί το πράσινο φως στην ομαρχιακή κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας να κάνει την πρώτη επίσημη ανοιχτή στον κόσμο και στα μέσα ενημέρωσης μετεκλογική αναζήτηση αιτίων της ήττας, κουβέντα, συζήτηση, επίσημη σύσκεψη. Δεν έχει γίνει κάτι, οπότε δεν ξέρω ποιοι ακούν και τι στα πεζοδρόμια. Μια στιγμή, λέει ο κύριος Δαβλούρος, εγώ θα τα πω με ονοματεπώνυμο. Λέει ο κύριος Δαβλούρος ότι να αποσυρθεί ο κύριος Καραμάλης, να δούμε τι θα κάνουμε. Ο κύριος, με συγχωρείτε, ο κύριος Σαμαράς, για να δούμε τι θα κάνουμε. Υπάρχει άλλο τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ιστορικό που αρθρογραφεί σήμερα, ο Θρασίβουλος ο Μαυρομάτης, που λέει ότι αν δεν μπορεί να βάλει τάξη στη Νέα Δημοκρατία, σήκω και φύγε. Αυτά είναι, ναι. είναι πολιτικά σημεία τα οποία πέφτουν ξεκάρφωτα και η κοινή γνώμη μπερδεύεται. Κύριε τι Παρακτέρη, ακριβώς συνέβη. Αν με επιτρέπετε, μέσα από ποιο διάλογο βγήκαν όλα αυτά. Με όλο το σεβασμό απέναντι στα πρόσωπα τα οποία προαναφέρατε, οφείλω να σας πω ότι αυτές οι δύο επιστολές του πρώην βουλευτή του κ. Νταβλούρου και του πρώην πρόεδρου της νομαρχιακής και πράγματι ιστορικού στελέχους μας του κ. Μαυρομάτη δεν είναι ψήφιροι στα πεζοδρόμια της Αγίου Νικολάου, είναι επίσημες επιστολές, εστάλησαν με αποδέκτη την ηγεσία του κόμματος. Διαφωνώ σε ένα σημείο πριν πω στην ουσία του περιεχομένου. Όταν κάνεις μία δημόσια επιστολή, δεν μπορεί τα μέσα ενημέρωσης να τη βρουν αυτή την επιστολή από μόνα τους. Άρα θέλεις να δημοσιοποιηθεί η άποψή σου. Οπωσδήποτε. Το λέω γιατί σήμερα πάρα πολλοί συνάδελφοί σας και συναδελφοί μου με έχουν ερωτήσει τι έχω να πω και όταν τους είπα γιατί δεν παίρνετε τους ίδιους, μου είπαν ότι δεν μιλούν δημόσια. Μα ήδη έχουμε μιλήσει δημόσια κάποιοι με τις δημόσιες επιστολές. Άρα αν έχουμε να πούμε πράγματα ή θα αποφασίσουμε να τα πούμε μέσα στο κόμμα μετά τις 9 Μαρτίου ή δεν θα κάνουμε επιστολές. Στην ουσία αυτών των δύο παρεμβάσεων. Εγώ πάντως, κύριε Τριανταφυλόπουλε, επειδή μίλησα με τον κύριο Νταβλούρο, ναι. Μου είπε, δεν πήρα ως απάντηση, δεν θέλω να μιλήσω δημόσια. Είπε ότι μίλησα, είπα αυτά που ήθελα μέχρι εδώ. Πολύ σεβαστό. Και θα περιμένω τις όποιες εξελίξεις. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπα. Και η επιστολή του κυρίου πρώην βουλευτή και του κυρίου Μαυρομάτη δεν είναι ψήφιρη σε κανένα πεζοδρόμιο. Είναι δημόσιες παρεμβάσεις, επιστολές, ενυπόγραφες, απευθύνονται στην ηγεσία του κόμματος και δίδονται μέσω των συναδέλφων και στον κόσμο να διαβάσει και να κρίνει. Θέλω να σας πω ότι κάθε ένας μπορεί να έχει μια άποψη. Δεν είναι άγνωστο ότι πριν από την παρέμβαση του κυρίου Νταβλούρου ή του κυρίου Μαυρομάτη και άλλοι συνοδοιπόροι στη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει τις δικές τους παρεμβάσεις. Ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής ο κύριος Μπεκίρης. Ο κύριος Καραμαλίκης εδώ, σε εσάς, στο Αχαΐα Channel. Ο πρώην βουλευτής κύριος Νίκος Οικονομόπουλος και υποψήφιος δήμαρχος. Ο καθένας λοιπόν έχει το δικαίωμα να πει, επιλέγει ο καθένας, κυρία Καρούνια, τον τρόπο που αυτό το οποίο θέλει να πει θα το πει. Θα το πει σε ένα ραδιόφωνο, υπάρχουν σε μια εφημερίδα, τάσεις, σε μια υπάρχουν επιστολή. Υπάρχουν τάσεις οι οποίες καθορίζονται, αν κάνουμε πολιτική ανθρωπογεωγραφία στην Νέα Δημοκρατία, από τη μια με την Ντόρα Μπακογιάννη, και βέβαια δεν αναφέρουμε ακριβώς την Ντόρα, αλλά στον Κυριάκο το Μητσοτάκη, από την άλλη με τον Κώστα Καραμάντη και από την άλλη με τον Σαμαρά. Είναι δικαίωμα, κύριε Παρακτάρη. Σας χρεώνουν στον μπλοκ του κυρίου Σαμαρά. Εσάς δημοσιεύματα σημερινά. Θα σας πω. Καταρχήν είναι χειροκροτηταίο, κατά την άποψή μου,
Το να λέει κάποιος ευθέως, ευθαρσός, δημόσια και ενυπόγραφε την άποψή του για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Διαφωνώ με τους ψιθύρους, τα πηγαδάκια και τα σχόλια τα περίεργα. Τώρα, δεν θέλω να πιστεύω ότι η άποψη ενός εκάστου εξημών πηγάζει από πικρία για το εκλογικό αποτέλεσμα είτε του κόμματος είτε του εαυτού μας. Δηλαδή, αν εγώ, επειδή δεν εξελέγει βουλευτής, μου φταίει ο Σαμαράς προσωπικά και πρέπει να αλλάξει πρόεδρο το κόμμα μου, νομίζω ότι είναι πολύ μεμψίμηρο, πολύ φθηνό και δεν συνάδει με το γενικότερο, με το συλλογικότερο όφελος της παράταξής μου. Σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, αναγκάστηκα χθες, γιατί είδα κάποια σχόλια δημοσιογραφικά πρόχειρα, και αυτή η προχειρολογία στα μέσα ενημέρωσης μπορεί να αποτελεί έναν τρόπο ρετσινιάς για κάποιο πολιτικό πρόσωπο, ότι εγώ μέχρι προχτές είπα να αλλάξει ο Σαμαράς, να φύγει ο Σαμαράς και να έρθει κάποιος άλλος, αλλά όταν είδα ότι επιβεβαιώνεται, λέει, η πολιτική του Σαμαρά λόγω των εξελίξεων με την κυβέρνηση, τα μάζεψα, λέει, και έκανα κουλουτούμπα. Αναγκάστηκα λοιπόν να πω ότι έχω αρθρογραφήσει 29. Μας βγάλατε τα διέξοδο, θα σας κάναμε την ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ απαντώ. Λέω λοιπόν, 29 Ιανουαρίου, 4 μέρες μετά τις εθνικές εκλογές, αρθρογράφησα επίσημα, δημοσιεύτηκε στο σύνολο σχεδόν του τύπου της Αχαΐας, και είπα ότι είμαι από αυτούς που δεν θέτουν θέμα αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι ο Σαμαράς δεν είναι απλά πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο μέχρι πρότινος πρωθυπουργός της χώρας. Κατά συνέπεια, όταν λες Σαμαρά φύγε, είναι σαν να λες ότι η πολιτική της κυβέρνησης του 12-2015 απέτυχε, κατέρευσε και κατέστρεψε τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέω λοιπόν εγώ, τι είπα και τι επαναλαμβάνω και εδώ ενώπιον σας και ενώπιον των τηλεθεατών σας. Εάν η πολιτική αυτή, την οποία ακολούθησε επί 2,5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία, αποδειχθεί ότι δεν ήταν μονόδρομος, δεν ήταν σωτήρια για τη μη χρεοκοπία της χώρας και για την καλύτερη πορεία της πατρίδας, τότε όταν η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας αποδειχθεί ότι ήταν αποτυχημένη, επειδή αυτή η πολιτική προσυπογράφεται και είναι ταυτισμένη με τον Αντώνη τον Σαμαρά, τότε και ο Αντώνης Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός δεν έχει καμία θέση στην ηγεσία του κόμματος. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Κατά συνέπεια, προσωπικά δεν θέτω θέμα ηγεσίας. Στηρίζω τον πρόεδρο του κόμματος, τον Αντώνη τον Σαμαρά, και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παρακολουθώ και εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι τις εξελίξεις από την κυβέρνηση, την πολιτική της και σε σχέση με την πολιτική της δικής μας κυβέρνησης το 2012-2015. Δεν έχω φτάσει στο σημείο και κλείνω. Κάποιες αριθμίες οι οποίες παρατηρήθηκαν και κάποιες παρείστικες εκδηλώσεις συμπεριφοράς, κάποια ομαδούλα, κάποια παρεούλα στο Μαξίμου και κάποια παρεούλα στη Συγκρού, αντί να νοιαστούν για την καλύτερη δυνατή πορεία του κόμματος και στον νομό Αχαΐας, αυτό που τους ένιαξε αποδεδειγμένα, και από μένα θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια στις συνεδρίες στην επίσημη της ΝΟΔΕ, αυτό που τους ένοιαζε ήταν πώς θα βγει ένας συνυποψηφιός με τον βουλευτή. Αυτό που τους ένιαξε είναι πώς θα βγει ένας συνυποψηφιός μου βουλευτής, τον οποίο και έχω κατονομάσει και το κάνω και τώρα, εννοώ τον κύριο Κατσανιώτη. Από το μια παρεούλα στο Μαξίμου και μια παρεούλα στη Συγκρού, από αυτό το σημείο των μικρών συμπεριφορών, των μικροτήτων, μέχρι να φτάσουμε και να λέμε ότι πρέπει να φύγει ο Σαμαράς από πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, από μένα δεν θα το ακούσετε ποτέ. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το ζητούμενο, γιατί τίθεται όχι μόνο την πάτρα. Το ζητούμενο είναι να βλέπουμε το όφελος του κόμματος, ναι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, αλλά το μικρό ελαττήριο. Το ζήτημα της αλλαγής ηγεσίας, του προσώπου δηλαδή, ναι, δεν τίθεται μόνο την Πάτρα, έχει τεθεί και από κεντρικά στελέχη και από, γενικότερα από διάφορες οργανώσεις ανά την Ελλάδα. Να σας θυμίσω τη δήλωση του κ. Μιχελάκη ότι, εν πάση περιπτώσει, απέτυχε. Μα δεν λέω ότι εγώ έχω την άποψη θέσφατο. Εγώ λέω ότι πράγματι και εγώ διαβάζω τα όσα έχει πει ο κ. Στυλιανίδης, κυρία Κεφαλογιάννη. Ακριβώς. Ο κ. Κακλαμάνης. Υπάρχουν πάρα πολλοί που τι λένε, ή κάποιοι λένε, ας δείξει μεγαλοψυχία ο Σαμαράς και ας φύγει, όπως το είπε ο συναδελφός μου, ο κ. Δόβλερος. Κάποιοι άλλοι λένε, ήρθε η ώρα του Καραμαλή. Υπάρχει όμως, προσέξτε, μην πέφτουμε σε αυτό το σφάλμα της μεγάλης προβολής κάποιων απόψεων. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει, στηρίζουμε τον Σαμαρά, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, κοιτάμε αν επιβεβαιώνεται η ορθότητα της πολιτικής μας, η οποία είναι ταυτισμένη με τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρό μας Σαμαρά,
Και θα έλεγα ότι αυτοί οι οποίοι είναι αρκετά ισορροπιστές είναι εκείνοι που λένε ας πάμε γρήγορα σε μια κομματική διαδικασία, σε ένα συνέδριο, να δούμε πού θα κινηθούμε, πώς θα πορευθούμε, αν πρέπει να προσέξουμε στοιχεία της ιδεολογίας μας ή του προγραμματός μας. Ναι, την ασπάζουμε. Να σας πω όμως κάτι. Εν θερμό δεν γίνονται πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος και η ηγεσία του κόμματος θα έρθει και θα ορίσει, όπως το Πασόκ όρισε 15-17 Μαΐου συνέδριο, έτσι προφανώς και η Νέα Δημοκρατία θα έρθει να ορίσει μια ημερομηνία ενός συνεδρίου, αν θα είναι έκτακτο, αν θα είναι τακτικό. Αναρωτιέμαι όμως, γιατί είχαμε τηλεφωνική παρέμβαση και μάλιστα ακολούθησε και δείπνο στην πορεία του κυρίου Καραμαλή στον κύριο Σαμαρά. Στη συνέχεια πήγαν σε ένα σπίτι, στην Κηφισιά νομίζω πήγαν. Αυτά γράφτηκαν. Και συνέφαγαν μια στιγμή εδώ. Από το ρεπορτάζ βεβαίως και έχουν γραφτεί. Δεν είναι άγνωστα αυτά, δεν τα αποκαλύπτω εγώ τώρα. Όχι βέβαια. Εδώ και μέρες έχουν γραφτεί. Θέλω να πω το εξής. Είχε κυριαρχήσει τότε η αντίληψη ότι άκουσε ο κύριος Σαμαράς και τα στελέχη τη συμβουλή του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, να πέσουν οι τόνοι για την κρίσιμες στιγμές. Δεν βλέπουμε να πέφτουν οι τόνοι. Θα σας πω κάτι που το οποίο απαντώ στους πολιτικούς μου φίλους, υποστηρικτές και ψηφοφόρους και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, ασχέτως αν είχαν επιλέξει εμένα ως υποψήφιο βουλευτή. Μου λένε κάποιοι εσύ με ποιον είσαι. Να σας πω αυτό που απαντάω. Ναι. Ποιος είναι απέναντι από τον Σαμαρά? Δηλαδή, έχουμε τον σημερινό πρόεδρο. Υπάρχει κάποιος ο οποίος διεκδικεί την αρχηγία, λέγεται Μητσοτάκης, λέγεται Μπακογιάννη. Όχι, απλά ακούγονται ονόματα. Άρα, λοιπόν, δεν τίθεται τέτοιο. Μέσω διαρροών δηλαδή. Λέω, δεν έχουμε και μία εκπεφρασμένη. Επίσημη. Ένα αντίπαλο δέος, ούτε ένα επίσημο, κύριε Μπαρακτέρη μου. Ακριβώς. Τότε ο κύριος Καραμαλής. Διαρροές είπα, μόνο διαρροές. Ο κύριος Καραμαλής, ως πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος επιθυμεί διακαώς και το δείχνει. Την μη εσωστρέφεια στο κόμμα, την ενότητα δηλαδή θέλει, δεν νομίζω ότι επειδή συντρώει με κάποιους βουλευτές ή πρώην βουλευτές ή στελέχη, θέλει τη διάσπαση, θέλει την αλλαγή αρχηγού, θέλει αυτή την ανακατοσούρα μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Και αυτή την ανακατοσούρα δεν μπορεί να την πιέσει και να την επικροτήσει κανείς από εμάς, διότι απλά θα βλέπει το ίδιο ρεπορτάζ, αυτό που είπε και ο Μιχάλης πριν και από το ρεπορτάζ βγαίνει ότι ο κύριος Καραμαλή ζήτησε να πέσουν οι τόνοι γιατί είναι κρίσιμες οι στιγμές και δεν και υπάρχει. Πάνω απ' όλα χρειάζεται ενότητα στη Νέα Δημοκρατία. Χρειάζεται ενότητα στην Θέλω να είμαι ακόμα πιο ειλικρινής μαζί σας. Ακούω πάρα πολύ κόσμο και όχι μόνο στελέχη οργανωμένα να μιλούν για την ανάγκη ο Κώστας ο Καραμαλής να αναλάβει πρωτοβουλίες ή ακόμα. Και αρθρογραφούν μάλιστα. Ακόμα και αν είναι δυνατόν να επιστρέψει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι είμαι από εκείνους που έχω βιώσει το 2009 την ήττα του Καραμαλή με 9% από τον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτοί που σήμερα ζητούν την επιστροφή του Κώστα Καραμαλή στην ηγεσία ήσαν αυτοί ή κάποιοι από αυτούς τους νεοδημοκράτες που λιδωρούσαν τον Καραμαλή ως αποτυχημένο πρωθυπουργό. Είναι αυτοί που του ζητούν εξού να, και, εξού και η Νέα Δημοκρατία συνετρίβει το 9 και ήρθε ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία. Άρα λοιπόν μην είμαστε βιαστικοί, προφανώς και είναι ένα μέγιστο κεφάλαιο για το κόμμα ο Κώστας Καραμαλής, όμως μην αψηφούμε ότι υπάρχουν και άλλα πολλά στελέχη με ηγετικές ικανότητες και πολύ νεότερα στην ηλικία, αλλά και παλαιότερα στελέχη με πορεία μέσα στο κόμμα. Γι' αυτό και είμαι από εκείνους που εκτιμώ ότι δεν πρέπει να τεθεί θέμα αλλαγής ηγεσίας βιαστικά, πριν δούμε πρόσωπα, πολιτικές και εξελίξεις που αφορούν και τη χώρα και τη σημερινή κυβέρνηση, και με νυφαλιότητα, βλέποντας το συλλογικό όφελος και όχι το ατομικό ή την πικρία μας τη μετεκλογική, να καθορίσουμε συλλογικά, καταστατικά. Αυτό που πρέπει να χρεώσει κανείς σε εσάς κύριε Τριανταφυλλόπουλε είναι το γεγονός ότι δεν έχετε εκλεγεί βουλευτής, παρά το γεγονός ότι το παλέψατε αρκετά το ζήτημα, δώσατε τη μάχη σας για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Στέκεστε όμως στην πρώτη γραμμή, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν κάνει πίσω αμέσως μετά από τις εκλογές. Ναι. Κοιτάξτε τώρα κάθε μία. Αυτό συνάδει με τι? Ότι είστε πιο καθαρά έχετε πιο καθαρή ιδεολογία εσείς σε σχέση με αυτό που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία και ότι οι άλλοι είναι τυχοδιώκτες, τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε να σας πω, καταρχήν θα πω κάτι γιατί δεν μπορώ να σας λέω πράγματα τα οποία πραγματικά δεν υπάρχουν μέσα μου. Πάλεψα, είπατε, για να βγω βουλευτής. Δεν μ' άφησαν να βγω βουλευτής. Αυτές οι παρεούλες φταίνε που ενδεχομένως και εγώ δεν εξελέγει βουλευτής. Αν φταίνε και για κάποιους άλλους. Θα τα δούμε, είπαμε, τα αποκαλυπτήρια στα επίσημα κομματικά όργανα. Όμως πρέπει να σας πω ότι ο καθένας από εμάς οφείλει ατομικά να καταβάλει προσπάθεια να ξεπεράσει την πικρία του και το εγώ του και να δει το συμφέρον. Θυμάμαι ότι και το 9
ένας στέλεχος που δεν ήταν στον αγώνα τούτον του 2015 με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Παπαδημάτος, όταν δεν εξελέγει βουλευτή το 12, είπε ότι του φταίει ο Σαμαράς. Ίσως και ο κ. Μπεκίρης να του φταίει ο Σαμαράς. Σήμερα μπορεί να του φταίει και του κ. Νταβλούρο ο Σαμαράς. Μπορεί να φταίει και σε μένα. Αν πάμε με τέτοια κριτήρια ατομική επίδοση, έχω την εντύπωση ότι δεν για όλους κοιτάμε κάποιος φταίει, τον κύριε Τριανταφυλόπουλε. Παρακαλώ. Για όλους κάποιος φταίει. Κάτι είπε ο κ. Μπερακτέρη στην αρχή της συζήτησής μας και εγώ χαμογέλασα. Χαμογέλασα γιατί πράγματι είναι αλήθεια ότι κάποιοι οι οποίοι έχουν εμφανιστεί τα τελευταία 4 χρόνια βασιλικότεροι του βασιλέως, δηλαδή σαμαρικότεροι του Σαμαρά, κολλητοί φίλοι, ενδεχόμενα σήμερα ξαφνικά στρίβουν δια της τεθλασμένης, δηλαδή δια της αναζήτησης ενός νέου προσώπου. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ έχω μιλήσει με κάποιους που ενδεχόμενα διαδραματίσουν κάποιο ρόλο. Με τον κύριο Αβραμόπουλο έχετε μιλήσει, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Όχι, δεν έχω μιλήσει λόγω της απουσίας του στο εξωτερικό και λόγω της εμπλοκής του ονοματός του για πιθανώς νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, πριν κλείσουμε, παρακαλώ, μια ερώτηση. Δεν είναι κακό να συζητάμε όμως, κύριε Μπαρακτάρη. Μια ερώτηση και ακόμη. Με τον κύριο Τζιτζικώστα έχω μιλήσει. Έτσι, έχουμε ανταλλάξει απόψεις, δεν είναι διεκδικητής ηγεσίας. Λέτε ότι αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα. Από μένα δεν τίθεται, αλλά να δούμε τι θα γίνει τις 5 Μαρτίου σε τοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο, επειδή υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ναι, που ζητούν την παρέτηση των στελεχών της ΝΟΔΕ, του νομαρχιακή διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας. Να παραιτηθεί ο κύριος Μάκας από την Προεδρία της ΝΟΔΕ. Σας ευχαριστώ που με ρωτάτε, γιατί και εδώ υπάρχει μια κάποια έτσι πρόχειρη ενημέρωση του κόσμου. Καταρχήν, δεν είναι πολλά τα στελέχη που ζήτησαν την παρέτηση του κύριου Μάκα, είναι ένα. Είναι ο πρώην βουλευτής ο κύριος Νταβλούρος. Δεν ακούστηκε από κάποιον άλλον μέσα στο κόμμα ή έξω παρετήσου πρόεδρε. Εγώ είμαι από εκείνους που είπα ότι είμαι αντίθετος στην παρέτηση του κύριου Μάκα και το αιτιολογώ κοινοποιών σας. Αν είναι δυνατόν, όταν είναι σε γνώση μου οι αιτίες του κακού, τις οποίες είπα πριν για τις παρεούλες του Μαξίμου και στη Συγκρού, να λυτρωθεί ο Δημήτρης ο Τριανταφυλόπουλος ή κάποιοι άλλοι με την παρέτηση του πρόεδρου της ΝΟΔΕ, ως αν αλυνόταν το πρόβλημα, αν παρετιόταν ο πρόεδρος της τοπικής κομματικής οργάνωσης στην Αχαΐα. Γι' αυτό και ήμουν και παραμένω αντίθετος. Άλλωστε, πρέπει να παραδεχθώ ότι υπό τον κύριο Μάκα η σημερινή Νομαρχική Επιτροπή τα τελευταία 2,5 χρόνια κατέγραψε μια πορεία πολύ σοβαρής οργάνωσης, ουσιαστικής, και πάλεψαν και πάρα πολύ στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου και θέλω να το παραδεχθώ. Είπα να προσέξουμε όλη αυτή την περίοδο ποιοι πραγματικά μας φταίνε. Να μην βρίσκουμε εύκολα θύματα. Ο καθένας έχει αφήσει τις δουλειές του, έχει ξοδέψει και χρήμα, έχει αφήσει πολλά άλλα πράγματα πίσω, λέτε, για να μπορέσει να κάνει έναν αγώνα. Άρα λοιπόν λέτε συνέδριο, απολογιστικές συζήτηση. Μέσα στο κόμμα και έξω από τα δόντια, γιατί αν μας μείνουν πικρίες, κυρία Καρούνια, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχουν ξεσπάσματα στην πορεία. Ναι, δεν θα ωφελήσει κανέναν. Εγώ είμαι εκείνος ο οποίος επιλέγω κάποια πράγματα να τα λέω και δημόσια και κάποια πράγματα, πιστέψτε με, δεν τα έχετε ακούσει. Θα τα ακούσουν οι φίλοι μου μέσα στο κόμμα όταν θα γίνει αλλά αυτή η διευρυμένη συνέντευξη. Υπάρχουν, κύριε Τριανταφυλλό, και εσείς έχετε πικρία για το γεγονός ότι δεν. Δεν τη βάζω μπροστά, κύριε Καρούνια. Δεν μπορώ να τη βάλω μπροστά. Να παίξω εγώ με τον πρόεδρο του κόμματός μου, τον κύριο Σαμαρά. Τι είναι ο Σαμαράς, καταπεδάκι να παίζει μαζί του? Σαμαρά, μιλάτε για κάποιες παρεούλες που έβγαλαν. Μα είναι αλήθεια. Δεν ξέρω εγώ για την επίδοσή μου στις εκλογές και αν αυτή παρεμποδίστηκε ή ποιοι έπαιξαν ρόλο, τι τηλέφωνα σηκώθηκαν, ποιοι επιχειρηματίες δραστηριοποιήθηκαν, τι προβολές έγιναν, τι παρεμβάσεις έγιναν. Δεν θα ήμουν σόφρον πολιτικό πρόσωπο αν δεν παρακολουθούσα το τι γινόταν μέσα σε 20 μέρες, 25 μέρες. Τώρα μας είδα πάρα πολύ. Θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια από μένα για να καταλάβει ο αρχαιός που μας παρακολουθεί ότι ένας άνθρωπος εμφανίστηκε τον περασμένο Απρίλιο, τον κάνανε υποψήφιο περιφερειάρχη, τον πήρανε σηκωτό από την Αθήνα για να τον καταστήσουν βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, όμως τον έκαναν υποψήφιο περιφερειάρχη, ο οποίος κατάφερε και έφερε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Και στο η Αχαΐα δεν είναι ο μόνος νομός, κυρία Καρούνια, της Δυτικής Ελλάδας. Υπήρχαν και στα άλλα νομός. Ακούστε. Καταρχήν το ποσοστό του κυρίου Κατσανιώτη δεν είναι ένα λεπτό. Δεν κατέκρινα εγώ κανέναν. Όχι. Δεν κατέκρινα. Εγώ δεν εργάστηκα για το ποσοστό του κυρίου Κατσανιώτη. Άλλο θέλω να σας πω, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν υποστηρίζω εδώ τον κύριο Κατσανιώτη. Απλά βλέπω τα πράγματα δημοσιογραφικά.
Ποιος άλλος υποψήφιος για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από το κόμμα σας είχε καταφέρει να πάρει τέτοια ποσοστά? Σας επαναλαμβάνω ότι η κριτική, αυτό το οποίο είπα πριν από λίγο, δεν αφορούσε στο πρόσωπο του κ. Κατσανιώτη. Ο κ. Κατσανιώτη καταρχήν πρέπει είχε να ξέρει. Φτάσει να είναι 50-50. Ακούστε με ένα λεπτό. Καταρχήν θα πρέπει κανείς να συνυπολογίσει ότι το μεγάλο ποσοστό του κ. Κατσανιώτη ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και ημών των βουλευτών και των πολιτευτών και του κόμματος και στους τρεις νομούς. Δεν ήταν μια προσπάθεια ατομική του Ανδρέα του Κατσανιώτη, ο οποίος πήγε περίφημα και ευχαριστούμε και την Έτωλα Καρανία για το πολύ μεγάλο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Συγκριτικά. Σας λέω λοιπόν. Συγκριτικά. Σας λέω λοιπόν. Και στις προηγούμενες εκλογές ο υποψήφιος περιφερειάρχης από την Έτωλα Καρανία ήταν κύριε Τριανταφυλόπουλε, αλλά δεν είχε καταγράψει τέτοια ποσοστά. Σας επαναλαμβάνω. Το από εκεί και μετά, καταρχήν είναι προς τιμήν μας αυτό το οποίο λέτε εσείς. Όλοι μαζί καταφέραμε υπό τον κύριο Κατσανιώτη να φέρουμε οριακά μια παρολίγο νίκη για τη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο περιφερειακών εκλογών. Και από τους τρεις νομούς επαναλαμβάνω. Έτσι, από εκεί και πέρα, το από εκεί και πέρα, όταν ξαφνικά ένας άνθρωπος εμφανίζεται ως υποψήφιος περιφερειάρχης και που μπορεί να λέει σε μένα και στον Α και στον Β ότι μην νομίζω ότι εγώ θα κατέβω για βουλευτής, μόνο για περιφερειάρχης ήρθα. Άρα είναι δικαίωμά του να επιλέξει το δρόμο του κοινοβουλίου. Και γίνονται πράγματα απίστευτα από το Μάιο μέχρι την προκήρυξη των εθνικών εκλογών. Για να μπορέσει όλο αυτό το ονοματεπώνυμο να αντέξει στο χρόνο, στην προβολή, στη διείσδυση και σε άλλα τεινά, αντιλαμβάνεστε πως δεν είμαστε έξω από αυτό το χώρο, τα παρακολουθούμε. Δικαίωμά του, εγώ το εύχομαι και μέσω του απόψινού σας δελτίου και αν τον ξανακαλέσετε, ρωτήστε τον για όλα αυτά, γιατί βλέπω ότι κάνετε υψηλή πολιτική με τον κύριο Κατσανιώτη όταν τον έχετε καλεσμένο. Λέγεται το σύμφωνο για το μνημόνιο, δεν ασχολιάζει όλα αυτά. Όχι, κάνετε λάθος, τα έχουμε θέσει τα ζητήματα αυτά των διαφωνιών. Και να απαντήσω εδώ τα εσωκομματικά ζητήματα τα έχουμε θέσει ευθέως τον κύριο Κατσανιώτη. Οι απαντήσεις που δίνει ο κύριος Κατσανιώτης χρεώνονται σε αυτόν. Ναι, εγώ λέω ότι να αφήσουμε και την υψηλή πολιτική κάποια στιγμή, όλοι μπορούμε να την κάνουμε, αλλά να κοιτάμε και λίγο τα πράγματα κατάματα. Είναι δικαίωμά του. Και εγώ το έχω ευχηθεί να είναι καλός βουλευτής, καταρχήν να καταφέρει να μάθει και τον νομό Αχαΐας καλά, να τον μάθει και ο κόσμος, γιατί δεν είναι ξένο αυτό που θα σας πω, ότι ακόμα και κοντινά του στελέχη και υποστηρικτές του, ούτε το επώνυμό του δεν λένε καλά-καλά, σωστά. Άρα λοιπόν έχει τη στήριξη όλων μας. Όλων μας τη στήριξη. Είναι ο εκπρόσωπός μας αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σαν Νέα Δημοκρατία. Είστε μια λαδάτη, μια ξηδάτη. Μα είναι η αλήθεια. Απλά νομίζω ότι θα πρέπει οι τόνοι να πέσουν όχι εκατέρωθεν. Να παραδεχθούμε πράγματα, να τα αφήσουμε πίσω, αλλά να μην κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον. Αν έχουμε λοιπόν την ειλικρίνεια, το θάρρος και το πολιτικό ανάστημα μέσα στο κόμμα να πούμε ναι, αυτά έγιναν. Το γιατί έγιναν μην το ψάχνετε βρε παιδιά και να πάμε παρακάτω με την ηγεσία μας τούτη την επόμενη με όλο το δυναμικό το στελεχειακό της Νέας Δημοκρατίας είναι η καλύτερη συνταγή για να πάμε μπροστά, γιατί υπάρχει και ένας κόσμος από πίσω ο οποίος αντέχει και ο οποίος έχει βασανιστεί, πιστεύει σε εμάς. Άρα λοιπόν δεν είναι διαπροσωπική κόντρα. Εγώ μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας. Είναι επιλογή μου. Αν άλλοι θέλουν να κάνουν υψηλή πολιτική και να βλέπουν την επόμενη μέρα, αφήνοντας την προηγούμενη μέρα ασχολίαστη γιατί δεν τους συμφέρει, είναι δικιά τους επιλογή και αυτή. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσίαση. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Ρογκάνας Lift. Νούμερο 1 σε ανελκυστήρες σκάλας με πλατφόρμα ή καρέκλα. Ανακαλύψτε μια τεράστια γκάμα για ευθείες σκάλες ή σκάλες με στροφές. Ρογκάλας Lift. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Χαρείτε υψηλή αισθητική, τεχνογνωσία, ποιότητα και ασφάλεια. Δίπλα σας με οργανωμένο σέρβις, ανεξάντλητη γκάμα ανταλλακτικών και πανελλαδική κάλυψη. Ανελκυστήρες σκάλας από 4.000 ευρώ μόνο. Έχουμε τη λύση και για οικιακούς ανελκυστήρες προσώπων. Τερψιθέας 4 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-438-225. Ρογκάλας Lift. Ο κόσμος μας χωρίς εμπόδια. Βάλε τα θεμέλια της επιτυχίας σου με σωστή και έγκαιρη οργάνωση. Φροντιστήρια Όραμα. Κανακάρι 120 Πάτρα. Supermarkets Kronos, Kronos, Kronos.
Και αυτή την εβδομάδα τα σούπερ μάρκετ Κρόνος συνεχίζουν με απίστευτες προσφορές. Από 5η 26 έως και Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Νίκας αγαπημένο, γαλοπούλα βραστή, μόνο 7,87 το κιλό. Κρυς-κρυς τόστιμο στα ρένιο 450 γραμμαρίων, μόλις 1 ευρώ. Αχαϊκό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 3,59. Ακόμη, όλα τα μακαρόνια και οι πάστες μέλισσα 35% φθηνότερα. Όλα τα προϊόντα Heinz 35% πιο φθηνά. Softex ρολόι υγείας Pure & Soft, τα 12 ρολά, μόνο 2,99. Και Ariel κουτί 50 μεζούρες, μόνο 7,98. Λοιπόν, πού θα βρείτε καλύτερες προσφορές? Supermarket Kronos. Η οικονομία στο σπίτι σας. Supermarket Kronos, Kronos, Kronos. Την πόρτα του ανακριτή πέρασαν σήμερα τρεις συλληφθέντες αλβανικής υποκότητας, οι οποίοι εμπλέκονται σε ληστείες, βιασμούς, διακεκριμένες κλοπές και εμπόριο όπλων. Οι δράστες συνελήφθησαν από την υποδιεύθυνση ασφάλειας Πατρών μετά από επιχείρηση στην περιοχή Εξαμήλια Κορινθίας. Οι τρεις απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος αποφάσισε την προφυλάκησή τους και οδηγήθηκαν στις φυλακές του Κορυδαλλού. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την εναπόθεση των απορριμμάτων της Πάτρας στην Ξερόλακα. Αντιμέτωπη για μια ακόμη φορά η Δημοτική Αρχή με τους κατοίκους της Ξερόλακας. Οι κάτοικοι απειλούν με κινητοποίηση ζητώντας το κλείσιμο του ΧΙΤΑ, ενώ η Δημοτική Αρχή επιρρύπτει όλες τις ευθύνες στην κυβέρνηση. Το θέμα αυτό είναι το θέμα συζήτησης σε εκπομπής αμυγός πολιτικό που θα προβληθεί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε όμως να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από την εκπομπή. Μας πει η κυβέρνηση. Ναι, δεν χρειάζεται. Φταίει ο Δημαράς που δεν έκανε τις ενέργειες. Δεν τιμωρηθεί ο Δημαράς. Φταίει ο Πελετήρης. Δεν φταίνει κάτι και τίποτα. Να τρώνε τα σκουπίδια καθημερινά. Ξέρετε ότι έχουν 10 χρόνια να κάψει ο πιστός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Κορδά. Ελάτε να μείνετε. Σε μένα και δεν τα λέτε εκεί πέρα που πρέπει. Πού να τα πούμε. Πού να πάω στην κυβέρνηση. Ο κόσμος, ο πατριακός λαός ψηφίζει αντιπροσώπους. Δημάρχους, αντιδημάρχους, περιφερειάρχους κτλ. Εμείς θα πάμε κάτοικοι. Για όνομα του Θεού τώρα. Έχετε δίκιο εσείς. Δεν το κάνω τον ίδιο. Και όπως είμαστε και εμείς. Η ουσία είναι ότι κάθε μέρα. Και από εδώ και πέρα θα πάμε στην περιφέρεια. Αν θέλετε να σα πω κάτι. Η επόμενη κίνηση είναι εντό. Εντός των προσεχών ημερών θα έχουμε επαφή με ανώτερους υπεργειακούς παράγοντες κυβερνητικούς στην κατεύθυνση αυτή στην οποία έχουμε συμφωνήσει εδώ στην Πάτρα να απαντήσουμε. Μπορείτε να μας δώσετε ένα χρόνο διάγραμμα, κύριε Κορδά, σε ένα χρόνο, σε 5 μήνες, σε 7 μήνες, μπορείτε να μας το δώσετε αυτό? Σας το έχουμε πει επανειλημμένο. Πέστε μας, δώσουμε... ή θέλετε μου τον τοίχο για να κάνετε την αυγά τη θητεία σας, σας. Αυτό θέλετε. Το διάγραμμα για να σας δώσουμε χρόνο πρέπει να είναι στο χέρι μας για να σας το δώσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, δεν είναι στο χέρι. Οπότε δεν μπορεί να μας πείτε. Καταλάβετε είναι ουσία, κυρία Καρούνια, ότι ο σχεδιασμός δεν γίνεται από το Δήμο της Πάτρας, εκτός αν κάποιος από τους παρόντες έχει να πει ότι ξέρετε, σε αυτή την περιοχή στην Πάτρα, κάπου στο κέντρο της, στην παραλιακή της ζώνη, να πάμε να πετάξουμε τα σκουπίδια και να φτιάξουμε. Λοιπόν. Εξώδικο έστειλαν οι καταστηματάρχες της παραλιακής στο Δήμο της Πάτρας μετά την απόφαση του δεύτερου να κόψει το ρεύμα σε καταστήματα που δεν είχαν πληρώσει. Από την Δημοτική Αρχή ξεκαθαρίζεται πως το θέμα θα πάρει την νομική οδό αν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων δεν φροντίσουν να είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις τους. Με εξώδικο στο Δήμο Πατρέων απάντησαν οι καταστηματάρχες της Σειρών Πολυτεχνείου, από τους οποίους η Δημοτική Αρχή ζήτησε να πληρώσουν αναλογικά ποσά για την κατανάλωση του ρεύματος της τελευταίας τριετίας. Από τους 5 καταστηματάρχες, ο ένας ήρθε σήμερα το πρωί για να κάνει διακανονισμό με το Δήμο. Ένας δεν ξέρω τι έχει γίνει ακόμα, μπορεί να έρθει μέχρι το μεσημέρι. Οι υπόλοιποι 3 έχουν στείλει εξώδικο στο Δήμο, που λίγο πολύ ζητάνε να μην πληρώσουν. Να πούμε το εξής, ότι τα 3 καταστήματα τα συγκεκριμένα, τα οποία μας έστειλαν το εξώδικο, χρωστούν 50.000 ρεύμα, το οποίο πληρώνουν οι δημότες αυτής της πόλης, γιατί είναι από παροχές με ενδιάμεσους μετρητές και είναι στο δημοτικό φωτισμό.
και χρωστούν συνολικά νίκια και υπόλοιπα τέλη προς το Δήμο 470.000 ευρώ. Τα τρία καταστήματα μιλάω. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι σαν δημοτική αρχή δεν έχουμε κανένα δικαίωμα αυτά τα χρήματα τα οποία χρωστάνε σε ρεύμα και πληρώνει οι δημότες αυτής της πόλης να τους αφήσουμε και να ενδώσουμε σε αυτές τις πιέσεις τις οποίες κάνουν. Το εξώδικο κοινοποιήθηκε και στον Όλπα, ο οποίος τυπικά είναι ο ιδιοκτήτης των ακινήτων της παραλιακής ζώνης και με τον οποίο οι επαγγελματίες έχουν υπογράψει μισθωτήρια συμβόλαια. Βάσει αυτών, φαίνεται πως οι επαγγελματίες αναφέρουν πως ο Όλπα υποχρεούται να παρέχει ρεύμα στα παραλιακά καταστήματα της Ηρώων Πολυτεχνείου. Ο Δήμος, να πούμε το εξής, δεν πουλάει ρεύμα, εξυπηρετεί τα καταστήματα που έχουμε πάρει από την. Από τον πρώην Όλπα με τη σύμβαση την οποία έχει γίνει και δίνουμε ρεύμα στα συγκεκριμένα καταστήματα που εξυπηρετούμε. Με βάση δεδομένο ότι υπάρχουν άπειρες ανάγκες σε αυτή την πόλη και καταλαβαίνετε και ξέρετε ποια είναι τα οικονομικά του Δήμου, ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν έχουμε δυνατότητα να φτιάξουμε δύο πράγματα στα σχολεία που μας ζητούν καθημερινά με μια σειρά αιτήματα, δεν μπορούμε να πληρώνουμε λεφτά για να λειτουργούν κάποιοι επιχειρηματίες στα καταστήματά τους. Είμαστε αποφασισμένοι και θα προχωρήσουμε άμεσα και με νομικές ενέργειες στη διακοπή των συγκεκριμένων παροχών που δεν θα ανταποκριθούν οι ιδιοκτήτες. Υπενθυμίζουμε ότι την περασμένη Παρασκευή ο Δήμος προχώρησε σε διακοπή της ηλεκτροδότησης ως μεσοπίεσης ώστε να πληρώσουν οι καταστηματάρχες τους λογαριασμούς του ρεύματος που έχουν εκδοθεί από το Δήμο. Στη συνέχεια έγινε επανασύνδεση με την προϋπόθεση ότι οι επαγγελματίες θα πληρώσουν το 40% της οφειλής και θα διακανονίσουν το υπόλοιπο ποσό. Με το εξώδικο οι επαγγελματίες ζητούν αναλυτικές χρεώσεις της τριετίας, οι οποίες δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχουν. Δεν μπορεί κάποιος που χρωστάει αυτά τα νούμερα τα οποία σας είπα πριν, ας μας φέρουν χαρτιά ότι έχουν πληρώσει τον Όλπα και εμείς θα τα βρούμε με τον Όλπα, θα κανονίσουμε με τον Όλπα τι θα κάνουμε. Εδώ δεν μας παρουσιάζουν τίποτα. Αυτοί οι κύριοι δεν πληρώνουν ρεύμα, δεν πληρώνουν νίκια, δεν πληρώνουν δημοτικά τέλη, δημοτικό φωτισμό, δεν πληρώνουν τίποτα. Άραγε δεν μπορούμε εμείς να συνενέσουμε σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε κάνει ένα εξάμηνο προσπάθειες και ο ίδιος ο Δήμαρχος προσωπικά τους έχει καλέσει όλους έναν έναν για να βρούμε μία λύση με κάποιο διακανονισμό ώστε να μπορούν και αυτοί να ανταπεξέλθουν. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να συνεχίζεται. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Αχάια στις 11.30 με την Ελένη Παρασκευοπούλου. Αμέσως τώρα ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό και στη συνέχεια η εκπομπή Αμιγός Πολιτικό. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εδώ και 35 χρόνια, στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφία Ντονέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610-524-447. Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 7 βαθμούς Κελσίου.